Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό το βραδινό που οδήγησε τα βήματά μας. Να έρθουμε στην Εκκλησία Του, αδερφοί, να ακούσουμε το Λόγο Του, να βρεθούμε με τα αδέρφια μας, να έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι, λέει, στο όνομά μου είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Είμαστε πολύ περισσότεροι από δύο ή τρεις. Ο Κύριος έχει έρθει πριν από εμάς, μας περίμενε να μας δει, να μας επισκεφτεί, να μας μιλήσει, να μας παρηγορήσει, να έρθει να απαντήσει στα αιτήματά μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδερφοί. Είναι χάρις Θεού, Μην νομίζετε ότι έγινε με τη δύναμη τη δική μας, ότι μπορέσαμε σήμερα και ήρθαμε. Είναι χάρις Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Μια τρίχα, λέει, από το κεφάλι σας δεν θα πέσει, λέει, αν δεν το επιτρέψω εγώ, λέει ο Θεός, Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν πιστεύει ο χριστιανός στην τύχη, αδερφοί, που κακώς πολλοί σήμερα συζητάνε ο κόσμος και ρίχνουν τα πάντα στην τύχη, Έτσι πιστεύανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται τίποτα από τύχη, αγαπητά αδέρφια, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι αφιερωμένος στο Θεό, όταν ο άνθρωπος έχει πάρει απόφαση στη ζωή του να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, από εκεί και πέρα έρχεται ο Κύριος και σταθμίζει, λέει, τα σοδούς μας. Το έχει συνειδητοποιήσει, αδερφέ, ότι ο Κύριος σταθμίζει την οδό σου? Πολλές φορές ο άνθρωπος, αδερφοί, ξεκλίνει, θέλει να κάνει τα δικά του. Υπάρχει, λέει, οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσι στο θάνατο. Α, έτσι θα πάω, έτσι θα πράξω στη ζωή μου. Αυτό το δρόμο θα ακολουθήσω. Καλό είναι, αγαπητά αδέρφια, να ρωτάμε τον Κύριο, Καλό είναι να αφήνουμε το Θεό να προπορεύεται στη ζωή μας και να μην κινούμαστε με τη λογική τη δική μας. Ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 818. Διαβάσουμε, αδερφοί, το βιβλίο του Ιωνά, γνωστή ιστορία, την έχουμε ακούσει, αλλά ο Λόγος του Θεού κάθε φορά που θα το διαβάσουμε, αγαπητά αδέρφια, θα έρθει να μας δώσει καινούρια μηνύματα για την ανάγκη της ψυχής μας. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, αδερφοί, και ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στην καρδιά μας. «Και έγινε Λόγος Κυρίου προς Ιωνά τον Υιό του Αμαθή, λέγον, σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου, και κατέβη εις Ιώπη και βρήκε πλοίο πορευόμενον εις Ταρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρε άνεμο μέγα επί τη θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση, και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού, και έκαμον εκβολή τον εν το πλοίο σκευώνει στη θάλασσα, δια να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη στο κύλωμα του πλοίου και πλαγίασε και κοιμάτο βαθέως, και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν, «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητε, επικαλεί το Θεό σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθώμε». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έλθετε και ας δρύψουμε κλήρους, δια να γνωρίσουμε τίνος ένεκεν το κακό τούτο είναι εφημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί τον Ιωνά. Τότε είπον προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακό τούτο ήρθε εφημάς, τι είναι το έργο σου και πόθεν έρχεσαι, τι ο τόπος σου και εκ τίνος λαού είσαι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριο τον Θεό του ουρανού, ώστε σε ποίησε τη θάλασσα και την ξηρά». Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβο μέγα και είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Διότι εγνώριζαν οι άνθρωποι ότι έφευγε από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, «Τι να σε κάμουμε, για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών?» Διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, «Σηκώσατε με και ρίψατε με στη θάλασσα, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτία σε μου έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψω σε προς την ξηρά, αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπων, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθώμε για τη ζωή του ανθρώπου τούτου, και μη επιβάλλεις εφημάς έμαθον, διότι εσύ, Κύριε, έκαμε ως ήθελες». Και εσήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν εις τη θάλασσα. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής.
Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριο φόβον μέγα και προσέφεραν θυσία εις τον Κύριο και έκαμον ευχάς. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνά. Και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και προσευχήθη ο Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπε: «Εβόησαν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου, εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στη φωνή μου, διότι με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θάλασσας και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα: απερίφθη από έμπρεστον τον οφθαλμό σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλι στο ναό των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλή μου. Κατέβει στα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι πάνω θέν μου διαπαντός, αλλά ανέβει η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενόητο εκλυπούσα εν ημί η ψυχή μου, ενεθυμήθη τον Κύριο, και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις το ναό των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ μεταφωνής, ενέσεως θέλω αποδώσει όσα ευχήθη. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον: σηκώθητη, είπαγε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προσέ. Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγε στην Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Ιδί Νινεβή το πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχεσε ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη, οδό μίας ημέρας, και κήρυξε και είπε: έτι τεσσαράκοντε αημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις το Θεό και κήρυξαν νηστεία. Και ενεδίστησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή. Και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκο και κάθισε επί σποδού. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέ, μηδέ να βοσκίσωσει, μηδέ είδωρ να πείωσει, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσει ισχυρός προς τον Θεό. Και ας επιστρέψασι έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας της ή της είναι εν τεσχεσί αυτών. Της εξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεστώμε. Και είδε ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμεις αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Και λυπήθη ο Ιωνάς λύπη μεγάλη και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπε: «Ω Κύριε, δίνει το ούτως ο λόγος μου, ενώ έτι ήμουν εν την πατρίδα μου, δια τούτο προέλαβω να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και μετανοών για το κακό. Και τώρα, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχή μου απ' εμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε: «Κύριος, είναι καλό να αγαναχτείς». Και εξήλθε Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμε σε αυτόν καλύβη και κάθετο υποκάτω αυτής εν τη σκιά. Εωσού είδε τι έμελε να γίνει στην πόλη. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθη και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, για να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, για να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθη χαρά μεγάλη. Και διέταξε ο Θεός κόλικα, ότι εχάραξε η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύνθη και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός άνεμον ανατολικό καυστικό και προσέλαβε ο ήλιος επί την κεφαλή του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε και ζήτησε την ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπε: «Είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά: είναι καλό να αγαναχτείς δια την κολοκύνθη?» Και είπε: «Καλόν είναι να αγαναχτώ έως θανάτου». Και είπε: «Κύριος, σύ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης
για την οποία δεν εκοπίασας, αλλά ουδέ έκαμες αυτή να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενήν υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ή την εσδέ διακρίνουσι τη δεξιά αυτών από της αριστεράς αυτών, και εκτείνει πολλά. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αγαπητά αδέρφια, για αυτά τα ωραία παραδείγματα, αυτές τις ωραίες ιστορίες που έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη Βίβλο, αδερφοί, μέσα στην Αγία Γραφή, αυτά τα ωραία παραδείγματα που είναι και για μας σήμερα. Ένας άνθρωπος του Θεού, ο Ιωηνάς, ένας άνθρωπος του Θεού που συνομιλούσε με τον Κύριο. Και ο Κύριος έχει σχέδιο για τον Ιωνά, αγαπητοί αδερφοί, όπως έχει σχέδιο για τον κάθε άνθρωπο από εμάς ξεχωριστά. Και έρχεται σε επικοινωνία ο άνθρωπος του Θεού. Δεν κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι που λένε οι άνθρωποι, αλλά ρωτάει το Θεό. Έχει μια ωραία συνομιλία. Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω? Πώς πρέπει να κινηθώ, Και ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, βλέπει όχι όπως βλέπει ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος λέει βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει όμως την καρδιά. Και ο Θεός οδηγεί, αδερφοί, τον Ιωνά και του λέει: θέλω να πας να κηρύξεις μετάνοια στην Νινεβή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Θεός, αδερφοί, οδηγεί τον άνθρωπο και τον κατευθύνει, όταν ο άνθρωπος αφήσει τον Θεό, αδερφοί, να τον κατευθύνει, θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν ο άνθρωπος κινηθεί όμως με τη διάνοιά του, με το μυαλό του, με τη λογική του και δεν ρωτήσει το Θεό και βάλει κάτω τη λογική, είναι σίγουρο, αδερφοί, 100% ότι θα χάσει τον προσανατολισμό του άνθρωπος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, αγαπητά αδέρφια, από τότε έτσι που γνωρίσαμε τον Κύριο και αρχίσαμε να περπατάμε πνευματικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα, πολλοί άνθρωποι περάσαν από κοντά μας, αγαπητά αδέρφια, που δεν ακούσανε, που δεν ρωτήσανε το Θεό, αδερφοί, που δεν περιμένανε την οδηγία του Θεού στη ζωή τους. Ήτανε κάποιος καλός αδερφός, χριστιανός, έτσι σε ένα νησί εκεί εργαζότανε για τον Κύριο. Κάποια στιγμή του μπήκε μέσα στην καρδιά του να πάρω, λέει, μια αντιπροσωπεία, λέει. Μου το είπε στο τηλέφωνο, μου λέει: αδερφέ, θα πάρω μια αντιπροσωπεία. Είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά, έτσι σαν τεχνικός επάνω στη δουλειά του. Του είχε παραχωρήσει και ένα ωραίο χώρο εκεί ο πεθερός του να κάνει μια δουλίτσα. Και ο Θεός σιγά-σιγά, αδερφή, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο αρχίζει και ευλογεί τον άνθρωπο, Δεν έρχεται απότομα ο Θεός, αδερφή, για να φουσκώσει ο άνθρωπος και να υπερηφανευτεί, αλλά σιγά σιγά, στίχο επί στίχο, λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διδασκαλία επί διδασκαλία, σιγά σιγά έρχεται ο Θεός να ευλογήσει και να κατευθύνει τον άνθρωπο. Αλλά αυτός ο αδερφός, δυστυχώς, του μπήκε ιδέα, και να προσέχουμε, αδερφοί, τι ιδέες έρχονται στο μυαλό μας. Α, είναι από το Θεό αυτό που μου ήρθε. Κάτσε, αδερφέ, περίμενε. Ρώτησε το Θεό. Έχουμε ένα Θεό ζωντανό που μιλάει. Και ο Θεός μιλάει, αδερφοί, μιλάει με το λόγο του, μιλάει με προφητείες, μιλάει με ενύπνια, μιλάει με οράσεις. Ευχαριστούμε το Θεό, και μπορεί να κατευθύνει ο Κύριος τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Μιλάει με ενύπνια μέσα στη νύχτα, εκεί που κοιμάσαι, θα έρθει ο Θεός να σου μιλήσει, να επισφραγίσει την προσεσένου θεσία. Ευχαριστούμε το Θεό. Να σου μιλήσει με προφητεία, θα έρθει να συμμαρτυρήσει ο Θεός. Μη βιάζεσαι, αδερφέ. Βιάστηκε ο αδερφός. Λέω, αδερφέ, περίμενε, του λέω. Όχι, λέει, αδερφέ, θα πάρω δάνεια, θα κάνω. Περίμενε, αδερφέ, ρώτησε το Θεό. Έχω μαρτυρία. Έχω μαρτυρία, αδερφέ, και εγώ και η γυναίκα μου. Αδερφέ, άλλο η μαρτυρία και άλλο η οδηγία από το Θεό. Άλλο έχω μαρτυρία, απέχει πολύ μακράν αυτό, αγαπητά αδερφιά. Και μπερδεύονται πολλοί άνθρωποι. Έχω μαρτυρία, ας τη μαρτυρία, αδερφέ. Ζήτησε οδηγία από το Θεό. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό Θεό. Αυτός, λέει, που έδωσε το στόμα, λέει, δεν μιλάει. Αυτός που έδωσε το αυτί δεν ακούει. Αδερφοί, έχουμε ένα ζωντανό Θεό. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια ζωγραφιά. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πίνακα ζωγραφικής που τον έχει ζωγραφίσει ένας καλός ζωγράφος και τον έχουμε βάλει στον τοίχο και λέμε αυτός είναι ο Θεός. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό αληθινό, ζωντανό, που είναι ανάμεσά μας, που δεν είναι μακριά σου αυτή τη στιγμή, αδερφέ, που μιλάμε. Είναι δίπλα σου ο Κύριος. Ευχαριστούμε το Θεό. Όχι, λέει, αδερφέ, έχουμε μαρτυρία.
Ζήτα, αδερφέ, από το Θεό. Και άμα σου πει ο Θεός και στην έρημο να σου πει να πας, πήγαινε. Ευχαριστούμε το Θεό. Δηλαδή και στο πιο δύσκολο πράγμα να σε βάλει ανθρωπίνος να κάνεις, θα το κάνεις άμα στο πει ο Θεός. Γιατί θα είναι ο Θεός μαζί σου. Αλλά μην κάνεις κάτι χωρίς να στο πει ο Θεός. Μην προπορευθείς του Θεού. Μην πας εσύ μπροστά και αφήσεις το Θεό πίσω. Νηστέψτε, αδερφέ, με τη γυναίκα σου. Προσευχηθείτε να σας οδηγήσει. Και άμα σας πει ο Κύριος, κάντε το. Θα είναι μαζί σας ο Κύριος. Όχι, αδερφέ. Επέμενε ο αδερφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδερφοί, και δεν είναι καλό να επιμένουμε. Μια φορά έτσι μας πιάνει το πείσμα μας. Και το πείσμα είναι, λέει, καθώς το αμάρτημα της μαγείας, αδερφοί. Δεν είναι καλό το πείσμα. Να πεισμώνουμε, να επιμένουμε, θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Όχι, αδερφέ μου. Έτσι, περίμενε, ζήτησε το Θεό. Ζήτησε οδηγία από το Θεό. Περίμενε να σου μιλήσει. Μα μου είπε ο Κύριος. Ξαναζήτα πάλι. Να έρθει ο Θεός να συμμαρτυρήσει πάλι. Να είσαι σίγουρος. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Κύριος μιλάει στον Ιωνά, αγαπητά αδέρφια. Τα αποτελέσματα, αδερφοί, αυτού του αδερφού, για να σας το κλείσω, ήταν πολύ άσχημα. Και τα λέμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή, αγαπητοί αδερφοί. Καταστράφηκε. Πήρε δάνεια μεγάλα, έπεσε έξω η επιχείρηση που πήρε. Έπεσε έξω, αδερφοί, δυστυχώς. Και σιγά σιγά, γιατί ο Σατανάς είναι πανούργος, αδερφοί, και θέλει το κακό του ανθρώπου, αυτός, αδερφέ, που σε μάχεται, αυτός που γυρίζει σαν λέον οριόμενος να καταπιεί και τους εκλεκτούς, έχει μίσος μεγάλο για τον άνθρωπο του Θεού, αδερφοί. Μας έχει στόχο. Όταν πήγανε αυτοί εκεί πέρα οι υγιοί του αρχιερέα να βγάλουν το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο στις πράξεις των Αποστόλων, κάνανε ό,τι κάνανε τα παιδιά του Θεού, ό,τι έκανε ο Παύλος, ό,τι βλέπανε από τους Αποστόλους, έβαλαν και αυτοί τα χέρια τους να επιτιμήσουν το δαιμόνιο. Και λέει το δαιμόνιο, λέει, τον Παύλο τον εξεύρω, τον Ιησού τον εξεύρω. Αυτοί ποιοι είναι? Ο εχθρός της ψυχής, αδερφέ, σε ξέρει με το όνομά σου και με ξέρει με το όνομά μου. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί αδερφοί, να είμαστε καλυμμένοι στην ασφάλεια του Κυρίου. Μη γένετο να προπορευθούμε μπροστά από τον Κύριο. Μα δεν θα πέσουμε, δεν θα κάνουμε λάθος. Ναι, θα κάνουμε λάθος. Θα έρθει ο Κύριος να μας διδάξει μέσα από το λάθος μας. Αδερφοί, αλλά πρέπει να μάθουμε. Ο δίκαιος, λέει, 7 φορές πέφτει και 7 φορές σηκώνεται. Μην μείνεις στο λάθος σου. Μην καταδικάσεις τον εαυτό σου, αδερφέ, επειδή έκανες λάθος. Έκανα λάθος. Τώρα που να με συγχωρέσει εμένα ο Θεός. Τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Δεν με θέλει τώρα ο Θεός. Αγαπάει ο Θεός, αδερφέ. Και αν έπεσα, λέει, θέλω σηκωθεί. Ο Θεός είναι ελεήμων και εκτήρμων, αδερφή. Ευρήκα, λέει, άντρα κατά την καρδία μου, το Δαβίδ. Μα καλά, Κύριε, αυτός ο άνθρωπος είναι κατά την καρδία σου? Αυτός που έχει κάνει τόσο μεγάλα λάθη? Ναι, ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, αδερφή, ο Δαβίδ, γιατί ανά πάσα στιγμή που ο Θεός του έλεγε εκεί έκανες λάθος ή καταλάβαινε ο ίδιος ότι είχε κάνει λάθος, αμέσως μετανοούσε. Έπεφτε στα γόνατα, έβγαζε τη βασιλική στολή, έπεφτε σε ταπείνωση. Ο Δαβίδ είχε μια τέτοια καρδιά. Και μια τέτοια καρδιά, αγαπητοί αδερφοί, θέλει και ο Κύριος από εμάς. Έκανα λάθος, Κύριε, συγγνώμη. Ελέησέ με. Θέλω να διορθωθώ. Φώτισέ με να κάνω το θέλημά σου. Συγγνώμη αν προπορεύτηκα. Και ήταν, αδερφοί, πραγματικά έπαθε καταστροφή αυτός ο αδερφός. Έχασε τη δουλειά του, μπήκε πολλά εκατομμύρια μέσα. Χώρισε με τη γυναίκα του, καταστράφηκε, αδερφή. Βγήκε έξω από την εκκλησία, ενώ είχε γίνει ένα θαύμα επάνω του, αγαπητά αδέρφια, πραγματικά το ομολογούσαν οι πάντες, ήταν ζηλωτής μέσα στο έργο του Θεού, αλλά ο εχθρός τον έβαλε στόχο. Και πρέπει να προσέξουμε, αγαπητά αδέρφια. Δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον παραδείσου, αλλά λέει ο κόσμος κοίταται, λέει, εν το πονηρό, λέει ο λόγος του Θεού, αδερφή. Δεν είμαστε στον παράδεισο, αδερφή, έξω, μέσα στον κόσμο, Κινούνται πονηρές δυνάμεις, έχουμε να κάνουμε πάλι ημών, λέει, αδερφοί, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, αδερφέ, αλλά έχεις να κάνεις με δυνάμεις του εχθρού, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Ιωνάς του μιλάει ο Θεός και του λέει πήγαινε στην Νινεβή. Έχει σχέδιο ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι καλό είναι, αδερφοί, να ακούει ο άνθρωπος τον ποιμένα του, να ακούει ο άνθρωπος τον καλό ποιμένα, τον Κύριό μας. Τι ωραίο είναι, αγαπητά αδέρφια. Αν είναι δυνατόν ο ποιμένας που βόσκει τα προβατάκια και τα πονάει, αδερφοί, να τα οδηγήσει στον κρεμό. Μη γένετο ποτέ, αλλά όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ακούει άλλες φωνές, θα οδηγηθεί σε πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια, αδερφοί. Θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, θα οδηγηθεί στο θάνατο ο άνθρωπος.
ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μια φορά συνάντησα ένα βοσκό εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο. Δουλεύαμε σε κάτι αποθήκες και είχε χωράφια κοντά. Και έβοσκε ένα βοσκό στα πρόβατα. Και τους έβγαζε κάτι κραυγές, έβγαζε μέσα από το στόμα του. Και στρίβανε τα πρόβατα. Ου! Έκανε στα πρόβατα. Στρίβανε δεξιά. Ου! Έκανε μετά από λίγο. Στρίβανε αριστερά τα πρόβατα. Καθόμουν και τα κοίταγα πραγματικά και είχα απορρίσει. Και μου ήρθανε τα εδάφη από το Λόγο του Θεού, στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που λέει ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Λέω, τι ωραία, λέω. Πήγα κοντά στο βοσκό του, λέω, άμα πω κι εγώ τις ίδιες λέξεις που λες εσύ, λέω, θα στρίψουν τα πρόβατα. Μου λέει, δεν κάνουμε τίποτα αν είναι να ακούσουν εσένα. Δεν σ' ακούνε, λέει, γιατί δεν γνωρίζουν τη φωνή σου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι καλό, αδερφοί, το παιδί του Θεού να έχει διάκριση, να ακούει τη φωνή του Θεού. Μην ακούει αλλοποιημένα, αδερφοί, μην ακούει άλλες φωνές. Προσέξουμε, αγαπητά αδερφιά, ο άνθρωπος ακούει τρεις διαφορετικές φωνές. Ακούει τη φωνή της καρδιάς του, τη φωνή του εχθρού και τη φωνή του Κυρίου. Να προσέξουμε. Είναι από την καρδιά μου αυτό που πήρα απόφαση να κάνω στη ζωή μου? Α, μου ήρθε μια σκέψη, θα το κάνω. Περίμενε, αδερφέ. Ζήτησε οδηγία από το Θεό. Περίμενε να σου φανερώσει ο Θεός ποιο είναι το θέλημά του. Μα εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το θέλημα. Άσε τι νομίζεις. Οι βουλές σας, λέει, από τις βουλές μου απέχουν ως ο ουρανός από τη γη. Πολλές φορές, αδερφοί, νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό και είναι λάθος. Και ο Θεός θέλει κάτι το διαφορετικό. Και ο Ιωνάς έβαλε μέσα στην καρδιά του να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Δεν εμπιστεύτηκε το Θεό. Να πει, αφού ο Κύριος με στέλνει στην Νινεβή, κάποιο σχέδιο έχει. Αλλά πήρε απόφαση να πάει αλλού. Μπήκε μέσα στο πλοίο να πάει αλλού ο Ιωνάς. Ευχαριστούμε το Θεό. Και δεν είναι καλό, αδερφοί, γιατί εκεί θα δεις την αντίδραση του Θεού. Όταν θα κάνεις αυτό που σε οδηγεί η καρδιά σου ή κινείσαι από την όραση των οφθαλμών σου, θα δεις αντίθετα αποτελέσματα. Θα δεις τον άνεμο που θα είναι ενάντιος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και πραγματικά μπαίνει μέσα στο πλοίο. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν σχέση με το Θεό, αλλά αρχίζει ο άνεμος, αδερφοί. Αρχίζει αντίθετος άνεμος, αρχίζει η φουρτούνα. Ο Ιωνάς ξέρει, γνωρίζει. Γνωρίζει γιατί γίνεται αυτό. Ευχαριστούμε το Θεό. Και όταν βλέπουμε, αδερφοί, αντίθετα τον άνεμο στη ζωή μας, να καθίσουμε και να σκεφτούμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο, να αρχίσουμε να συνομιλούμε με το Θεό. Κύριε, μήπως θέλεις κάτι άλλο? Μήπως δεν κάνω κάτι σωστά? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι άνθρωποι ξεσηκώνονται μέσα στο πλοίο, κοιτάνε να σώσουν το πλοίο, να σώσουν τις ζωές τους, αρχίζουν και προσεύχονται στους θεούς τους, κάνουν οτιδήποτε. Και ο Ιωνάς έχει πάει κάτω και κοιμάται ήσυχος μέσα στο πλοίο. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πάει ο καπετάνιος, βρίσκει κάτω τον Ιωνά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πνιγόμαστε και εσύ κοιμάσαι? Προσευχή σου στο Θεό. Και σκεφτήκανε να βάλουν κλήρους, αδερφοί, λέει, μέσα στο πλοίο για να δουν από ποιον ήρθε αυτό το κακό, λέει. Και βάλανε τους κλήρους και έπεσε στον Ιωνά ο κλήρος. Ευχαριστούμε το Θεό. Τίποτα, αδερφοί, δεν κινείται τυχαία γύρω από τη ζωή του παιδιού του Θεού. Εσύ είσαι, λέει, αυτός, λέει, που ήρθε αυτό το κακό σε εμάς. Πες μας τι να κάνουμε για να σταματήσει αυτό το κακό. Λέει, άμα με πετάξετε, λέει, στη θάλασσα, εγώ είμαι Εβραίος και πιστεύω στο Θεό που έχει φτιάξει τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα. Και αν με πετάξετε, λέει, μέσα στη θάλασσα, θα ηρεμήσει η θάλασσα. Τι λες, λέει, τι λέει, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα. Θα σε πετάξουμε στη θάλασσα και ησυχάσαμε? Και τι να κάνουν οι άνθρωποι, αδερφοί? Προσευχηθήκανε στο Θεό και προκειμένου, σου λέει, να μην χαθούμε όλοι, θα τον πετάξουμε στη θάλασσα. Γιατί ο Ιωνάς είχε καταλάβει, αδερφοί, ότι είχε παρακούσει το Θεό. Και η υπακοή είναι, λέει, καλύτερα παρά τα θυσίας, αδερφοί, παρά το πάχος των κρυών. Αρέσκεται ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, στην υπακοή, όχι στην ακοή. Μερικοί τον μπερδεύουν αυτό. Θα ακούσω το Λόγο του Θεού. Θα τον ακούσω, αλλά να είσαι έτοιμος να εκτελέσεις το Λόγο του Θεού. Να υπακούσω, να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Μα πάω στην εκκλησία κάθε μέρα, αδερφέ. Και ακούω το Λόγο του Θεού. Είσαι έτοιμος, έχεις μέσα στην καρδιά σου βάλει να υπακούσεις αυτό που σου λέει ο Κύριος? Το άκουσες, είσαι έτοιμος να το εκτελέσεις? Μα δεν έχω δύναμη. Θα ζητήσεις δύναμη από το Θεό. Λέει στο Ήτα κεφάλαιο στις παροιμίες, εμού είναι η δύναμη. Δεν έχω δύναμη, αδερφέ. Το ακούμε συχνά, αδερφοί. Κανένας μας δεν έχει δύναμη. Λέει ο Κύριος, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
Ποιος μπορεί να κάνει, αγαπητά αδέρφια, χωρίς τον Κύριο? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και έλεγε ο αδερφός μας ο Λούις, λέει, τρεις μέρες, λέει, πυρετός να σε πιάσει, διαλύεται ο άνθρωπος, αδερφή. Τίποτα, αισθάνεται ένα μηδέν. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αδερφή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και πετάνε τον Ιωνά στη θάλασσα, αγαπητά αδέρφια, και γνωρίζουμε εκεί πέρα. Και διέταξε, λέει, ο Κύριος μέγα κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Ήτο Ιωνά σε την κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτας. Τι θα πέρασε μέσα εκεί, στην κοιλιά του κήτους, αδερφοί, τι μυρωδιά θα έχει εκεί, τα όξινα εκεί πέρα, τα υγρά της κοιλιάς, τι κινόταν εκεί πέρα μέσα. Φοβερή ιστορία, αδερφοί. Ο Θεός εφευρίσκει τρόπους. Ψάχνει να βρει έναν τρόπο ο Θεός, αδερφοί, να κάνει το έργο του, να κάνει το θέλημά του, να εκτελεστεί το σχέδιό του. Ευχαριστούμε το Θεό. Και τι καλά είναι, αγαπητά αδέρφια, όταν πηγαίνει ο άνθρωπος ομαλά, να μην χρειάζεται να ταλαιπωριέται πολύ στη ζωή του, για να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Να ακούσει τη φωνή του Θεού, να μην προπορευθεί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και είναι καλό, αγαπητά αδέρφια, και ο Ιωνάς εκεί πέρα άρχισε να προσεύχεται. Ήρθε τα δύσκολα ο Ιωνάς. Και προσευχήθη ο Ιωνάς, λέει, προς τον Κύριο τον Θεό αυτού εκ της κοιλίας του κήτος και είπε: «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ με». Και είναι καλό, αγαπητοί αδερφοί, λέει ο λόγος του Θεού, ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και έρχονται θλίψεις πολλές φορές στη ζωή μας. Έρχονται δυσκολίες. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός θέλει να αρχίσει να φωνάζουμε, να βοούμε μέσα από την καρδιά μας. Να λέμε: «Κύριε, έλα τώρα. Αν τα έκανα εγώ χάλια στη ζωή μου, αν τα έκανα μαντάρα που λένε οι άνθρωποι, έλα, Κύριε, να τα φτιάξε». Και αισθάνεται ο άνθρωπος την ταπείνωση, αδερφοί. Και είναι καλό καμιά φορά που έρχεται η θλίψη, γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Καλύτερα, λέει κιόλας μέσα στο λόγο του, να υπάγω, λέει, σε οίκο πένθους, λέει, παρά σε οίκο χαράς, αδερφοί. Γιατί μέσα στον οίκο του πένθους, όταν πηγαίνουμε, αδερφοί, όταν πηγαίνουμε σε ένα σπίτι που έχει θλίψη, όταν πάμε κάπου που υπάρχει πένθος, έρχεται ταπείνωση στην καρδιά. Αρχίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται και λέει: «Δεν είμαστε τίποτα. Τι είναι ο άνθρωπος?» Ενώ όταν πας σε ένα γάμο που είναι όλοι χαρούμενοι, εκεί κερνάνε, δεν μπορείς να σκεφτείς τέτοια πράγματα, αδερφή. Η καρδιά είναι διαφορετικά, είναι αλλού. Αλλά μέσα στη θλίψη έρχεται η ταπείνωση, έρχεται ο λογισμός. Τι γίνεται, τι είναι ο άνθρωπος, πώς περάσανε τα χρόνια. Πώς έφυγε αυτός ο νέος άνθρωπος από ανάμεσά μας? Φεύγουνε άνθρωποι, αδερφοί, από κοντά μας, νέοι άνθρωποι. Και ο Ιωνάς εκεί πέρα έρχεται σε αυτόν και μέσα στη θλίψη του αρχίζει και φωνάζει στο Θεό: «Εκυλία άδου εβόησα και ήκουσα στη φωνή μου, διότι με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θαλάσσης, και ρεύματα με περιεκύκλωσαν». Έχει έρθει σε πολύ δύσκολη φάση της ζωής του αυτή την ώρα ο Ιωνάς, αδερφοί. Τώρα κινδυνεύει η ζωή του, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τώρα εξαρτιέται μόνο από το Θεό. Και είναι φοβερό, αγαπητοί αδερφοί, να εξαρτιέται ο άνθρωπος μόνο από το Θεό, όταν το συνειδητοποιήσει. Γιατί καμιά φορά δεν το συνειδητοποιούμε. Νομίζουμε ότι όλα τα έχουμε δεδομένα. Το ένα, το άλλο θα πάνε καλά, οι δουλειές μου θα πάνε. Και όταν αρχίσει ο άνθρωπος και χάνει κάτι από τη ζωή του, ταρακουνιέται, αδερφοί. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Και ο Ιωνάς έχει έρθει σε μεγάλη δυσκολία. Και ενώ προσεύχεται, αδερφοί, μέσα στο κήτος και κάνει μια ωραία προσευχή και δέεται στο Θεό, αλλά λέει στο 10 εδάφιο: «Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς εμεταφωνής ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθη. Η σωτηρία είναι παρακυρίου». Και τώρα έρχεται και αναγνωρίζει τα πάντα. Αρχίζει και μιλάει στο Θεό, αδερφοί, τέτα τέτα εκεί, και τα λέει όλα μέσα από την καρδιά του. «Η σωτηρία είναι παρακυρίου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια, δεν είμαι τίποτα». Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά και επί την ξηρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον. Έχουμε καλό Θεό, αδερφοί. Είναι μακρόθυμος ο Θεός. Δεν λέει: «Τώρα με αυτά που μου έκανες, Ιωνά, εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου». Ευχαριστούμε το Θεό. Όχι, αδερφοί. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές αγανακτούμε και εύκολα. Αλλά έχουμε ένα Θεό μακρόθυμο. Περιμένει ο Θεός να κάνει το θέλημά του, να κάνει σωτηρία στις ψυχές. Και έρχεται να μιλήσει πάλι στον Ιωνά. «Έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου λέγον, σηκώθητε, είπαγε εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτή το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε». Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγε εις Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Δεν έφερε πια αντίρρηση. Έχει έρθει η καρδιά του Ιωνά, έχει ισοπεδωθεί τώρα.
Είδε τη δυσκολία που ήρθε στη ζωή του. Αδερφοί, δεν μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος με το Θεό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Δεν μπορεί να τα βάλει. Ποιος τα βάλε, λέει, με το Θεό και ευτύχησε. Ξέρεις τι είναι να πας κόντρα με το Θεό? Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητά αδέρφια. Και το έχει συνειδητοποιήσει τώρα ο Ιωνάς. Πέρασε, κατάλαβε το μάθημά του. Και η Νινεβή, λέει, το πόλις μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήχησε ο Ιωνάς να διέρχεται στην πόλη, οδό μίας ημέρας, και κήρυξε και είπε, έτη τεσσαράκοντα ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Ήταν μια μεγάλη πόλη, αδερφή, είχε ένα μεγάλο μάκρος, και από ό,τι διάβασα εκεί στην εγκυκλοπαίδεια, ήταν περίπου 90 χιλιόμετρα το μάκρος της στο διοικητικό. Και ο Ιωνάς έκανε 30 χιλιόμετρα, άρχισε να φωνάζει, να κηρύττει. Ευχαριστούμε. Και φωνάζει ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, σήμερα. Φωνάζει με τους δούλους του, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Και στέλνει ο Θεός, αδερφοί, και σήμερα. Γιατί ο Θεός δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Και φωνάζει ο Θεός για μετάνοια. Επιστρέψτε, φωνάζει. Μετανοήστε, ο Θεός, άλλαξε τρόπο σκέψης. Και σήμερα νηστέψαμε και φέραμε ενώπιον του Κυρίου τα αιτήματα, αδερφοί, για τα παιδιά των αδερφών. Προσευχηθήκαμε στο Θεό και είμαστε σίγουροι ότι θα απαντήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ακούει, αγαπητοί αδερφοί. Και φωνάζει ο Ιωνάς και κάνει το κήρυγμα αυτό που του είπε ο Κύριος, και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν, λέει, στο Θεό και κήρυξαν νηστεία. Επίστευσαν στο Θεό. Από τα λόγια του Ιωνά, αδερφοί, δεν είδανε το Θεό μπροστά τους. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουν, λέει, άμα μου το πει, λέει, ο Θεός, του μιλάς, του λες, του αλουνού, αδερφέ, κάνε το θέλημα του Θεού. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Όχι, λέει, άμα δεν μου το πει ο Θεός, δεν το κάνω. Μα αδερφέ μου, αφού σου λέει το θέλημα του Θεού, ο εργάτης του Κυρίου, ο αδερφός σου που σε αγαπάει, σου λέει το θέλημα του Θεού. Οι Νινεβίτες δεν έχουν το λόγο του Θεού γεγραμμένο. Δεν έχουν. Επίστευσαν εις το Θεό από το κήρυγμα που ακούσαν, αδερφοί. Και ο Θεός, λέει, επέλεξε δια τη μορία του κηρύγματος να σώζει τους ανθρώπους. Και ακούμε το χήρυγμα πόσες φορές, αδερφοί, με τι απλότητα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλήσει, να μοιράσει μερίδες στον καθένα ξεχωριστά, να ακούσεις μία λέξη μέσα από το κήρυγμα που θα έρθει να σου μιλήσει, το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί που είχες μία απορία, ήθελες μία οδηγία από το Θεό, να έρθει να σου μιλήσει ο Θεός. Πολλές φορές, αδερφοί, ο Κύριος, πάρα πολλές φορές, και ποτέ δεν μετάνιωσα που ήρθα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι, αγαπητοί αδερφοί. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να πηγαίνει να κάθεται στην τράπεζα του Κυρίου. Καθόμαστε σήμερα σε μια πνευματική τράπεζα και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας σερβίρει μερίδες στον καθένα ξεχωριστά. Στο ότι έχει ανάγκη ο καθένας ξεχωριστά. Και αφού οι άντρες, λέει, της Νινεβή επίστευσαν εις το Θεό και κήρυξαν νηστεία. Και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκου και κάθισε επί σποδού. Ο βασιλιάς, αδερφοί, που δεν είναι ένας πιστός βασιλιάς, δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι αναγεννημένος, δεν είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό, βγάζει τη βασιλική στολή, ταπείνωση. Ξέρεις τι να βγάζει τη βασιλική στολή που τότε ήταν μια πλουμιστή στολή. Τι θα είχε πάνω, τι χρυσάφια, τι θα είχε αυτή η στολή, αδερφή του βασιλιά. Να βγάλει ο βασιλιάς τη στολή και να βάλει σάκο. Και ένας βασιλιάς που δεν είναι αναγεννημένος, αδερφή, δεν γνωρίζει το Θεό. Αλλά κατάλαβε, αδερφή, ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Κατάλαβε ότι έχει να κάνει με το Θεό του ουρανού. Έχει να κάνει με το Θεό το ζωντανό, το Θεό τον αληθινό. Δεν έχουμε να κάνουμε, όπως είπαμε στην αρχή, αδερφοί, με μια ζωγραφιά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό δυνατό, που έρχεται και ενεργεί ανάμεσά μας, που έρχεται και θεραπεύει, έρχεται και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, έρχεται και σου μιλάει και σου λέει, ζήτησέ με, είμαι εδώ. Εγώ μπορώ να λύσω το πρόβλημά σου. Μα είναι, λύνεται το πρόβλημά μου? Μα γίνεται να με συγχωρέσεις? Γίνεται να συγχωρέσεις την αμαρτία μου, Κύριε? Σήμερα, λέει ο Κύριος, αν ακούσετε, λέει, τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τα καρδίες σας. Και έρχεται ο Θεός και μιλάει, αγαπητά αδέρφια. Και τους μιλάει τώρα εκεί ο Θεός και έχουν φοβηθεί και καταλαβαίνουν. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη ότι οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μην γευθώσει μηδέν,
Μη δε να βοσκίσωση, μη δε είδωρ να πείωση, αυστηρά, νηστεία και προσευχή. Ούτε νερό δεν θα πιούμε. Εδώ χάνεται η ζωή μας. Χάνεται η ζωή τους, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, έχει χάσει το δρόμο του, είναι καλό να αφιερώνεται ενώπιον του Θεού. Να κάνει τη σκέψη αυτή που έκανε ο άνθρωπος που είχε απομακρυνθεί, ο άσωτος Υιός. Έκανε μια θετική σκέψη μετανοίας. Δεν γυρίζω στο σπίτι του πατέρα μου. Έτσι είπε ο άσωτος Υιός. Έτσι σκέφτηκε. Ενώ τα έκανα μουσχεμα, ενώ προπορεύθηκα του Θεού, ενώ απομακρύνθηκα από το Θεό, έκανε μια θετική σκέψη. Και είναι καλό να κάνουμε θετικές σκέψεις μετανοίας, αγαπητοί αδερφοί. Και αν έχασες το Θεό και σήμερα που μιλάμε, αν έχασες το δρόμο σου, αν έχασες τον προσανατολισμό σου, αυτό το πνευματικό, σήμερα κάνε αυτή τη θετική σκέψη και να πεις: Κύριε, θέλω σήμερα, μετανοώ, κατάλαβα ότι έκανα λάθος, αλλά θέλω και πάλι να ξανασυναντηθούμε. Θέλω να βρεθούμε, θέλω και πάλι να με κρατήσεις από το χέρι, θέλω και πάλι να προπορευθείς μπροστά μου και να με οδηγήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κηρύξανε νηστεία και προσευχή. Αλλά άνθρωπος και κτίνος και να σκεπαστώ, λέει, με σάκους και να φωνάξω ισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψω σι έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της ήταν εν τη σχεσή αυτόν, Δεν είναι, δεν φτάνει μόνο θα νηστέψω και θα κάνω πάλι τα ίδια. Όχι, αδερφέ. Θα δείξεις έργα μετανοίας. Έτσι κήρυται ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Γεννήματα εχιδνών, λέει, κάντε καρπούς άξιους της μετανοίας. Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει έργα μετανοίας. Να δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος μετάνιωσε, ότι ο άνθρωπος άλλαξε πια τρόπο σκέψης, άλλαξε τον τρόπο αυτό το λάθος που είχε στη ζωή του. Θα δείξουν τα έργα σου. Όχι μόνο τα λόγια σου, ναι, Κύριε, μετανοώ, αλλά η ζωή μου πάλι θα συνεχίσω να κάνω τα ίδια. Όχι, αδερφέ μου. Θα αλλάξεις και τα έργα σου. Θα δείξεις και με τα έργα σου ότι έχω μετανοήσει, Κύριε. Και ας επιστρέψω σε έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας είναι τη σχερσή αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεστώμε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Ενώ έχω την οργή του Θεού επάνω μου, υπάρχει πιθανότητα να με συγχωρέσει ο Θεός? Ναι, αδερφέ μου. Μάθε σήμερα ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Θεού. Και αν σε έχει, ο εχθρός έχει καταβάλει και σε έχει γεμίσει διαλογισμούς αρνητικούς, ότι δεν σε θέλει εσένα ο Θεός. Εσύ αμάρτησες, εσύ έπεσες, εσύ απομακρύνθηκες από το Θεό. Πες, είπα γιο πίσω μου Σατανά, μ' αγαπάει ο Κύριος, έχισε το αίμα του στο σταυρό. Θα γυρίσω πίσω και αν έπεσα θέλω σηκωθεί. Θα πάω να συναντήσω τον Κύριο, θα φωνάξω, θα νηστέψω, θα κλάψω. Να ζητήσω και πάλι να έρθει η χάρις του Θεού επάνω μου. Και είδε ο Θεός, λέει, τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τη σοδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είπε να κάμεις αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Μετεμελήθη ο Θεός. Άλλαξε το σχέδιο. Άλλαξε το σκοπό αυτό που είχε. Ήτανε να καταστραφεί η Νινεβή. Ο Θεός δεν λέει ψέματα, αδερφοί. Ο Θεός και ο λόγος του λέει είναι ναι και αμήν, αδερφοί. Ο άνθρωπος καμιά φορά λέει πας άνθρωπος ψεύτης. Μπορεί να ξεχάσει ακόμα και ένα ενύπνιο να δεις και να πεις το μισό, το ξεχνάς. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, δεν λέει ψέματα. Είναι αληθινός. Εγώ είμαι ο οδός, λέει, η αλήθεια και η ζωή. Ήτανε να καταστραφεί η Νινεβή. Θα την κατέστρεφε την Νινεβή ο Θεός. Δεν έλεγε ψέματα, αδερφοί. Αλλά βλέποντας, αγαπητοί αδερφοί, αυτή την κίνηση των ανθρώπων, τη μετάνοια, βλέποντας την νηστεία που βάλανε. Και έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αδερφοί, η νηστεία. Έχουμε δει ωραία αποτελέσματα από το Θεό με νηστεία στη ζωή μας. Στην αρχή της πίστεώς μου είχαν πει τα αδέρφια, προσπαθούσα να κόψω το τσιγάρο. Πέταξα πακέτα, πέταξα αναπτήρες. Προσπαθούσα να κόψω το τσιγάρο. Είχα ακούσει για τον Χριστό και όταν πήγα να μιλήσω για το τι συνέβη και στο βουνό εκεί στην Κρήτη, μου κόλλαγε το τσιγάρο η κάφτρα πάνω στα δάχτυλα. Και καιγόμουν και πεταγόμουν. Λέω, γιατί να καιγόμαι συνέχεια? Τα αδέρφια δεν μου είχαν πει τίποτα. Πολύ καινούριος. Ούτε είχα βαφτιστεί, ήμουνα στο μαγαζί μέσα. Σπάνια είχα πάει λίγες φορές στην εκκλησία. Λέω, μήπως δεν θέλει ο Θεός το τσιγάρο? Και λέω, θα το κόψω. Άρχισα να πιάνω τα πακέτα για να το πετάω. Μετά έπαιρνα άλλο. Πέταγα και τ' άλλο. Έκανα ένα-δύο τσιγάρα, το πέταγα. Χειρότερα. Μόλις πέρναγε λίγο η ώρα, έκανα πιο πολλά. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Με είδανε τα αδέρφια και γελάσανε. Μου λέει, αδερφέ μου, λέει, θέλεις να κόψεις το τσιγάρο? Λέω, ναι. Λέει, θα ζητήσεις να στο πάρει ο Κύριος. Γιατί το τσιγάρο είναι πάθος. Και δεν θα μπορέσεις να... Άμα έχεις λίγα λεφτά επάνω σου και δεν έχεις να φας, μου λέει, θα πάρεις να φας ή θα πάρεις τσιγάρα? Λέω, τσιγάρα θα πάρω. Γι' αυτό λέει, είδες αδερφέ, ότι ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει. Λέω, καλά, λέω, ο Θεός ασχολείται και με το τσιγάρο? Ναι, αδερφέ μου, λέει. Γιατί είναι αμαρτία το τσιγάρο. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και καταστρέφει τον ναό του Θεού. Γι' αυτό ζήτησε από το Θεό. Λέω, πώς να ζητήσω? Λέει, θα κάνεις νηστεία. Νηστεία και προσευχή. Λέω, νηστεία? Η μάνα μου χρόνια, λέω, με τις νηστείες έχω κάνει πάρα πολλές. Αλλά δεν γνώριζα ότι αυτές δεν ήταν νηστείες, αδερφοί, αλλά ήταν αλαξοφαγίες. Ήταν δίαιτα, δεν ήταν νηστεία. Τρώγαμε διάφορα προϊόντα και νομίζαμε ότι κάναμε νηστεία. Αλλά η νηστεία, η πραγματική, λέει, να μην φας. Είναι νήστης, λέει. Όταν είναι κάποιος να χειρουργηθεί, του βάζουν το προηγούμενο βράδυ σε ένα ταμπελάκι στο κρεβάτι εκεί του νοσοκομείου να μείνει νήστης. Βάζουν οι νοσοκόμες εκεί να μην πάνε οι τραπεζοκόμες και του δώσουν φαγητό. Γιατί άμα σηκωθεί το πρωί να κάνει χειρουργείο και έχει φάει, θα του γυρίσουν τα φαγητά. Γι' αυτό η νηστεία είναι χωρίς φαγητό. Όταν πούμε κάποιος είναι νηστικός, τι σημαίνει? Ότι έχει φάει ένα χταπόδι? Μη γίνεται, Αλλά μας τα είχαν μπερδέψει τα πράγματα, αδερφοί. Δεν μας τα είχαν μάθει σωστά. Και λέω, αυτή είναι η νηστεία, λέω. Δεν πρέπει να φάω τίποτα? Ναι, μου λέει. Αλλά εκείνη τη μέρα θα προσευχηθείς και θα δεις την ενέργεια του Θεού. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη, λέει, η νηστεία. Θα το κάνω, λέω. Έχω κάνει τόσα στη ζωή μου. Και δεν θα κάνω την νηστεία? Και πραγματικά, αδέρφια, έκανα μία μέρα νηστεία από Ανατολής Ηλίου μέχρι Δύσεως. Νήστεψα. Εκείνη τη μέρα, μάλιστα, όταν τέλειωσε η νηστεία, έφτιαξα ένα καφέ στο μαγαζί. Πήγα το χέρι μου πάλι στο τσιγάρο. Αχ, λέω, τους έπιασα. Λέω, ψέματα μου είπανε. Έτσι, αμέσως, γιατί η καρδιά μου ήταν ακόμη, αδερφή, όχι σε καλή θέση. Και νόμιζα ότι οι αδερφοί με κοροϊδεύανε. Αλλά την άλλη μέρα το πρωί, αδερφή, μόλις έφτιαξα ένα καφέ να πάω να ετοιμάσω το μαγαζί και τα ψώνια, έβαλα το τσιγάρο στο στόμα μου και ήταν άγνωστο. Θυμήθηκα όταν παιδάκι πέμπτη δημοτικού που πρωτοέβαλα το τσιγάρο στο στόμα μου. Ήταν ένα ξένο αντικείμενο πια. Σαν να είχε έρθει ένα χέρι το βράδυ, αδερφή, και μου καθάρισε όλη αυτή την επιθυμία. Μου πήρε όλη αυτή την επιθυμία, όλο αυτό το κακό, Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της νηστείας. Μου ήρθε μια σκέψη στο μυαλό εκείνη την ώρα. Δεν μου ζήτησες να στο πάρω. Ευχαριστούμε το Θεό. Τι είναι αδύνατον, αδερφή, για το Θεό? Τα αδύνατα παρά ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Ζήτησε, αδερφέ μου. Έχω αίτημα, έχω πρόβλημα. Με τη δουλειά μου, με την υγεία. Τι πρόβλημα έχεις, αδερφέ? Δεν είναι αδύνατο για το Θεό, είναι δυνατό. Βάλ το με νηστεία και προσευχή ενώπιον του Θεού και θα δεις τα αγαθά αποτελέσματα από το Θεό. Και βλέπουμε αυτή την πόλη, ο Κύριος να τη συγχώρεσε, βλέπουμε να μην κατάστρεψε αυτή την πόλη, να μεταμελήθηκε ο Θεός, αδερφοί, και ο Ιωνάς τον βλέπουμε αγανακτισμένο πάλι, γιατί ήξερε, λέει, ότι ο Θεός είναι ελεήμων και ικτήρμων. Γι' αυτό, λέει, εγώ δεν ήθελα να έρθω, ξέρω εγώ ότι είσαι Θεός ελεήμων. Και ενώ ο Θεός επέτρεψε, αδερφοί, και βγήκε εκεί μια φασολιά για να του κάνει σκιά του Ιωνά, για να του δώσει το μάθημα φυσικά ο Θεός, και αγανάκτησε ο Ιωνάς όταν επέτρεψε ο Θεός και ξεράθηκε αυτή η φασολιά, άρχισε να φωνάζει ο Ιωνάς, αγανάκτησε, οργίστηκε και του λέει ο Θεός, εσύ Ιωνά, αγανάκτησες για μια φασολιά που δεν κοπίασες, δεν την έφτιαξες, ούτε τη μεγάλωσες εσύ. Πόσο μάλλον εγώ δεν έπρεπε να ενδιαφερθώ για αυτούς τους ανθρώπους που είναι περισσότερο, λέει, των 12 μοιριάδων, εδώ χιλιάδες άνθρωποι, αδερφοί, μια ολόκληρη πόλη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται ακόμα και για μία ψυχή. Ο ίδιος ο Κύριος πήγαινε με τα πόδια μέσα σε κακοτράχαλα εδάφη για να πάει να βρει, να συναντήσει μία ψυχή. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά ο άνθρωπος, αδερφοί, και όλοι μας φυσικά, δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και είναι καλό, αδερφοί, να περιμένουμε, να ρωτάμε, να συνεργαζόμαστε με το Θεό. Κύριε, τι θέλεις να κάνω στη ζωή μου? Μην τρέχουμε, αδερφοί. Και ακούμε τώρα τελευταία πολλές βιασύνες, αδερφοί. Θα φύγω στο εξωτερικό. Φεύγουνε. Μερικοί αδερφοί έχουν οδηγία από το Θεό και πάνε. Και είναι ευλογία, αδερφοί, και γίνονται ευλογία εκεί που πάνε. Αλλά κάποιοι, ξέρω εγώ, ακούνε, θα πάρω πολύ μεγάλο μεροκάματο, θα πάω στη Γερμανία. Κάτσε, αδερφέ μου. Περίμενε, ρώτησε το Θεό. Θα πας για μεροκάματο, μην χάσεις την ψυχή σου. Η ψυχή σου αξίζει περισσότερο από το μεροκάματο και από τα λεφτά όλου του κόσμου. Τι να το κάνει ο άνθρωπος, λέει, να κερδίσει όλο τον κόσμο, λέει, και να ζημιωθεί η ψυχή του? Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί, και να μας αξιώσει μια μέρα να πάμε κοντά του. Αμήν. Αμήν.